Μητή είναι εκπρόσωπος τύπου της Φωνής για τα Ζώα της Κύπρου. Γεια σας. Γεια σας. Κατατέθηκε χθες το νομοσχέδιο, η πρόταση νόμου και σιγά σιγά θα πάει να γίνει νόμος. Περίπου, τι, περιγράψτε μας λίγο, μπαίνουν κανονισμοί εδώ πέρα. Δεν μπορεί όποιος θέλει να έχει ζώο σκυλί και να το έχει όπως να είναι. Μπαίνουν περιορισμοί και σε σχέση με το πώς μπορεί να έχει κάποιος ένα σκυλί, τις προϋποθέσεις που μπορεί να αποκτήσει ένα σκυλί, τις συνθήκες τις οποίες θα πρέπει να το έχει και γενικά όλα όσα αφορούν, δηλαδή την αγορά, την πώληση, το να χάσεις το σκυλί σου, το να το σημάνεις το σκυλί σου, το να βγάλεις άδεια, καθορίζει όλα όσα αφορούν τη σχέση που έχει ο άνθρωπος με τα σκυλιά. Και κάτι το οποίο είναι μια πρόνοια που υπάρχει στον περισκύλο νόμο. Ναι. Και αρμόδια αρχή για να εφαρμόζει αυτό στις πρόνοιες ήταν και παραμένει με βάση το νομοσχέδιο που κατατίθεται οι τοπικές αρχές, τα δημαρχεία δηλαδή και τα κοινοτικά συμβούλια. Υπάρχουν πολλές καινούργιες πρόνοιες, πόσο θα είναι η άδεια της κατοχής του σκύλου, πόσο πληρώνεις για να αν δώσεις το σκύλο σου και πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Υπάρχουν πρόστιμα για όλα αυτά. Η παράληψη να δηλώσεις τα σκυλιά σου, διότι η νομοθεσία προνοεί ότι για κάθε γένα που γίνεται πρέπει σύντομα να δηλώσεις πόσα κουταπάκια γεννήθηκαν κτλ. Αν τα δώσεις που τα έδωσες και πάρα πολλά τέτοια. Αυτό όμως όλο αυτό... Αν δραπετεύει ο σκύλος σου, αν βγαίνει έξω, αν δεν παίρνεις όλα τα μέτρα για να μην φεύγει, για να μην δημιουργεί, ναι. Όταν θα το βγάζεις έξω, αν είναι από τις επικίνδυνες φυλές, θα πρέπει να είναι δεμένος και με φήμωτρο. Σε κάθε περίπτωση όμως ναι. Προνοεί ότι ο σκύλος είναι δεμένος. Δεν τον αφήνουμε ελεύθερο και όταν τον βγάζουμε περίπατο να κυκλοφορεί στους δρόμους με εξαίρεση τους ειδικούς χώρους που υπάρχουν για ελεύθερη κυκλοφορία των σκύλων που δημιουργούν κάποια δημαρχία. Είναι τα πάρκα των σκύλων που λέμε. Στη Λευκοσία έχουμε δύο, αν δεν κάνω λάθος, ή τρία. Ναι, υπάρχουν σε διάφορες περιοχές. Ελπίζω ότι θα εμπλουτιστούν τώρα. Ναι. Γιατί θα υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, θα υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Μάλιστα. Κάτι που σημαίνει ότι τώρα... θα υπάρχει μεγαλύτερη πίεση στα δημαρχεία. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Ότι οι ιδιοκτήτες των ζώων πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στη διαχείριση και για την ευημερία του σκυλού, αλλά και για την ασφάλεια. Έτσι, γιατί κάποια ζώα δραπετεύουν, είναι σε επικίνδυνες φυλές, γίνεται κάτι και μπορεί να επιτεθούν και να προκαλέσουν πρόβλημα. Είναι και επιπλέον ευθύνη εδώ με αυτό το νόμο που πάει να περάσει. Βεβαίως είναι επιπλέον και είναι και πολύ ψηλά οι ποινές που επιβάλλονται. Για παράδειγμα, το πρόστιμο για την εισαγωγή, η ίδια κίνηση ή αναπαραγωγή, η πώληση σκύλου εντός της δημοκρατίας που ανήκει σε επικίνδυνες φυλές σκύλων είναι 1.000 ευρώ. Μάλιστα. Η πρώτη ποινή. Και αν ξαναγίνει, η ποινή αυξάνεται κατά 50% και αν ξαναγίνει, διπλασιάζεται κτλ. Μάλιστα. Τώρα, το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι όλα αυτά που είναι βαθμοί δυσκολίας, έτσι, είναι πίστες που πρέπει να περάσει ένας. Πρέπει να αγαπάει πραγματικά το σκυλάκι για να το υιοθετήσει ή να το αγοράσει και πρέπει να είναι έτοιμος να το φροντίσει όπως πρέπει. Κοιτάξτε, για μας γίνεται ένα ξεκαθάρισμα δηλαδή σε αυτούς που απλά παίρνουν ένα σκυλί με τον ενθουσιασμό της πρώτης φοράς και μετά δεν ξέρουν τι να το κάνουν. Ή που αγοράζουν ένα σκυλί στο παιδί του, στο γιο του, στην κόρη του επειδή θέλει να παίζει. Έτσι. Και όταν το βαρεθεί το πετάει όπως την κούκλα ή την πυροσβεστική που αγόρασε στα προηγούμενα Χριστούγεννα και θέλει κάτι άλλο και το σκυλί όμως δεν είναι ούτε πυροσβεστική ούτε κούκλα. Έτσι. Είναι ένα ζωντανό πλάσμα που αισθάνεται, πονεί, αγαπά, φοβάται, νιώθει όλα όσα νιώθουμε εμείς και δεν μπορείς να το πετάς ούτε να το εγκαταλείπεις. Γι' αυτό και χρησιμοποιείται ο όρος κατοικίδιο. Το κατοικίδιο σημαίνει πολύ απλά ότι είναι μέρος της οικογένειας μας. Έτσι. Και μεγάλη ευθύνη. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο για τον κάθε ιδιοκτήτη, κάτοχο ή φροντιστή ζώου. Κάνει στο σκυλί του ή γενικότερα στο ζώο του, στο κατοικίδιο του, ό,τι θα έκανε μόνο στα παιδιά του και δεν κάνει οτιδήποτε δεν θα έκανε στα παιδιά μάλιστα, του. Μάλιστα. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο για να συμπεριφέρεται κάποιος στα ζώα. Αν έχεις αυτό υπόψη σου, η συμπεριφορά σου απέναντι στο σκυλί ή στο κατοικίδιο σου γενικότερα είναι η σωστή. Έτσι. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και όταν θα ψηφιστεί θα επανέλθουμε να τα πούμε όλα αναλυτικά.